μία ακόμη διαμαρτυρία από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για το καπετανάκιο. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους, διεκδικώντας την παράδοση ενός ολοκληρωμένου και ασφαλού σχολικού κτηρίου. Όπως βλέπουμε, είναι ακόμα έτσι, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Οι υποσχέσεις ακόμα δεν τηρούνται, δεν έχει αρχίσει τίποτα ακόμα. Περιμένουμε. Εμείς δεν δεχόμαστε ένα σχολείο που δεν είναι ασφαλές και δεν έχει όλες τις αίθουσες και δεν είναι πλήρες. Θέλουμε ένα σχολείο με όλες τις αίθουσες, όλα τα εργαστήρια και τους καθηγητές και τους διευθυντές μέσα. Έντονη κοροϊδία από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάθε φορά που έχουμε συναντηθεί με τον αντιδήμαρχο και τον δήμαρχο, μας έχουν κοροϊδέψει μέσα στα μούτρα μας. Μαθητές και γονείς εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους σε σχέση με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών στο ιστορικό σχολείο, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη τους εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Αυτό που ζούμε για άλλη μια φορά στο Καπετανάκιο είναι αυτό ο μύθος με το Βοσκόπουλο που έλεγε μονίμως ψέματα και όταν τελικά θα πει την αλήθεια δεν τον πιστεύει κανείς. Για άλλη μια φορά ήρθαν να μας πούνε ότι υπάρχει ακόμα μια αναβολή. Δεν είναι δυνατόν μετά από 11 χρόνια η Δημοτική Αρχή να λέει ότι θα παραδώσει κάποιες αίθουσες. Τέλος πια η ανοχή. Να παραδοθεί το κτίριο που δικαιούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Θα είμαστε στο δρόμο. Ο κύριος Αναστασάκης, σας απαντώ κατευθείαν, σε όλες τις προτάσεις που έχει κάνει, ζητά από τους γονείς να αναλάβουν την ευθύνη, διότι δεν αναλαμβάνει ούτε των προτάσεων που κάνει ο ίδιος, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Είναι απαράδεκτο να κάνεις προτάσεις χωρίς να αναλαμβάνεις την ευθύνη για αυτές τις προτάσεις που κάνεις. Αυτό κάνει ο κύριος Αναστασάκης και είναι από κάθε άποψη απαράδεκτο. Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στη Λότζια, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Αναστασάκη, όπου τελικά δεν υπήρξε δέσμευση για την παράδοση ενός ολοκληρωμένου και ασφαλού σχολικού κτηρίου, όπως μας ανέφεραν γονείς. Θα είμαστε στους δρόμους μέχρι να πάρουμε ένα σχολείο αντάξιο των ονείρων των παιδιών μας. Εμείς εκτιμάμε ότι έτσι όπως πάει, αφού τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν μέσα για μάθημα, δεν θα είναι έτοιμος και ο χώρος, ο προάβλιος, μέσα στο συμβατικό όριο της σύμβασης. Τον Ιούλιο του 19 με τους ρυθμούς που πηγαίνουν οι δουλειές δεν πρόκειται να παραδοθεί. Μην κοροϊδευόμαστε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα κτίριο το οποίο δεν είναι έτοιμο, το οποίο δεν έχει εξόδους διαφυγής, το οποίο δεν είναι κατάλληλο. Σύμφωνα με την αρετή Σπαχή, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις γύρω από το χρονοδιάγραμμα, καθώς και στα ζητήματα που έθεσαν. Ενώ αυτό που προκαλέσε ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η απάντηση που έλαβαν από τον Γιάννη Αναστασάκη, ότι δηλαδή τον Ιούλιο του 2019 δεν θα παραδοθεί τελικά ολοκληρωμένο το σχολικό κτίριο, καθώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες στο πλαίσιο της σύμβασης. Με φόντο τον νέο αδιέξοδο, μαθητές και γονείς θα κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το καπετανάκιο!